των υπαριθμών 27, έκθεση ανάθεση λόγω κατευθύνων σύμφωνα με τη διατάξη του άρθρου 32 του έργου αποκατάσταση οδικού δικτύου επαρχιακού και αγροτικού από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Κόμης του Δήμου Τρίπολης προϋπολογισμού 124.000 ευρώ. Έχουμε περάσει σε προηγούμενες οικονομικές επιτροπές τον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού. Έχουμε τις προσφορές των εταιριών που εκλήθησαν. Υπάρχει κάποια ερώτηση στον κατάλογο για το θέμα? Ναι, κύριε Μιλιώτη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, έχουμε δει τους κατοίκους από τη Δόμη, οι οποίοι έχουν έρθει πολλές φορές και στο περιφερειακό και στην οικονομική. Από ό,τι βλέπω στην εισήγηση υπάρχουν τρεις εταιρείες οι οποίες έχουν δώσει την οικονομική στην οικονομική. Δηλαδή, είναι από την Αρκαδία, έχουν όπως και όπως και μία ερωτήτηως είναι από την Μεσσηνία. Από την Αθήνα, ναι, συγγνώμη, την Αθήνα μέχρι το 12%. Γιατί δεν βάλουν τρεις εταιρείες, καταρχάς, από ό,τι βλέπω, δεν υπήρξε διαγωνισμός. Υπήρξε συγκεκριμένη διαδικασία, δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε διαγωνισμός όμως στην περιφερειακή περίπτωση. Να δεν μπορεί να εξαρτήσει αν κάποιος είναι μεγάλος. Συγκεκριμένη διαδικασία διαγωνισμού, συγκεκριμένη με ομόφωνη διαδικασία οικονομικής. Και γιατί δεν μπορεί να εξαρτήσει αν κάποιος είναι μεγάλος, η οποία είναι ένα έργο το οποίο αφορά την Αρκαδία, ένα έργο το οποίο οι άνθρωποι που παρέχουν και περιμένουν έχουν βγάλει μισή 124.000, υποτίθεται να γίνουν δουλειά εκφύρια, υπάρχουν οπτικοτροφικές μονάδες, ενώ ψυχημόνα περιμένουν και αγωνιούν. Και ξαφνικά βλέπω εδώ και από ό,τι έχω πει στα χέρια μου ότι η συγκεκριμένη εταιρεία υπάρχουν. Το διαβάζω δηλαδή, σε μια πλατεία σχηματίζεται από κακοτεχνίες και καθυστερήσεις ενώσεις φακτόστρωσης κλπ. Η οποία εταιρεία που διαβάζω παρουσιάζει ιδιαίτερα από δήμα ως προς την δουλειά που μπορεί να μεσέλει. Εμείς νομίζω ότι ήταν λογικό και πρέπει να φωνάξουμε τις αγορολογικές εταιρείες από την Αρκαδία που γνωρίζουν και την περιοχή. Υπάρχει και το διάβο. Και να μην να έχουμε ήδη δώσει και τη δουλειά σε κάποιον από την Αρκαδία. Ευχαριστώ κύριε Κοντιώτη. Κύριε Νικόλα. Εννοείται ότι το έργο πρέπει να γίνει εχθές, έπρεπε να έχει γίνει. Άρα η διαδικασία της επιλογής του άρθρου 32 και 44-12 είναι ενδεδειγμένη και η παράταξή μας φυσικά έχει συμφωνήσει. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας παρακαλέσω να μας πει ο κ. Παλουμπιάς. Η διαδικασία του άρθρου 32 είναι ότι εμείς καλούμε εταιρείες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δύο εταιρείες, νομίζω του κ. Χρονόπουλου και του κ. Δημόπουλου, που είναι από την Αρκαδία, εντάξει, πώς προβήκατε στην πρωτοβουλία της εταιρείας της Τρίτης, η οποία, σύμφωνα με μία μικρή έρευνα να κάνει κάποιος, στο Δήμο Καλαμάτας, έχει ιδιαίτερα προβλήματα, αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα με κακοτεχνίες σε κάποια έργα εκεί της πλατείας. Πώς η τρίτη εταιρεία δεν ήταν μια εταιρεία από την Πελοπόννησο, όχι από την Αρκαδία να πω εγώ, να το κάνω ευρύτερο από την Πελοπόννησο και πήγαμε σε αυτή την περίπτωση με ένα ποσοστό κιόλας 12%, το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλο, εντάξει όμως δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό, αφού το έργο είναι κατεπήγον. Εγώ θέλω να μου πείτε το κριτήριο της επιλογής σε ό,τι αφορά την Ολυμπίο Σαντέ. Πριν απαντήσω, κύριο Παναπηλιάς, να διευκρινίσω ότι όπως είπε η κυρία Νικολάκου, στο συγκεκριμένο θέμα η Οικονομική Επιτροπή έχει κρίνει ότι πρόκειται για ένα θέμα επίγον και επομένως επελέγει και επαναλαμβάνω ομόφωνα σε όλες τις συνεδριάσεις στη συγκεκριμένη διαδικασία διαγωνισμού για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το θέμα της COVID. Πριν προχωρήσουμε, έχει γίνει εκτόπιν επίσκεψη του κυρίου Περιφερειάρχη με εμένα και με το κύριο της Τρίπολης για διαπίστωση των προβλημάτων, ένα από τα οποία ήταν ότι η μελέτη που είχε καταρχήν συνταχθεί δεν ανταποκρινόταν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν προκύψει λόγω της θεομηνίας των προηγουμένων μηνών. Δεν χρειάζεται να πούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε όλοι εδώ πέρα, ανεξαρτήτως της εξειδίκευσής σας, ότι μία μελέτη που αφορούσε μόνο έργα οδοποιίας δεν αντιμετώπιζε θέματα υδραυλικής φύσεως που ήταν σημαντικά για την περιοχή. Επίσης, στη συγκεκριμένη συνάντηση, συμφωνήθηκε ότι η περιφέρεια άμεσα και άμεσα γίνεται αυτό. Θα επέμβει για να αντιμετωπίσει τα θέματα που είναι καταρχήν αδερφότητά τη και κατά δεύτερο λόγο μεγαλύτερη αδερφότητα. Έχει υπάρξει ήδη επιδείνωση του θέματος αυτού. Και ο Δήμος θα αναλάβει τα θέματα του δρόμου που είναι δημοτικός. Προφανώς δεν υπάρχουν στεγανά να μην ακουμπάει ο ένας στα θέματα του άλλου, αλλά υπάρχει συνεργασία για να μπορέσουμε και δύο να λύσουμε το πρόβλημα. Εκείνο που ο κ. Παναπηλιάς θα απαντήσει ελεύθερα προφανώς οτιδήποτε θέλει, αλλά καταλαβαίνετε ότι
δεν είναι ευχάριστο να μπει η Οικονομική Επιτροπή σε διαδικασία περί του τι ακούγεται για τεχνικές εταιρείες ανά την υπερπόνηση και για τις δανές τους καρποτεχνίες ή καθυστερήσεις έργα. Κύριε Παναγιά, παρακαλώ στο μαζί σας. Για να μην παρεξήσει, κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν θέλουμε ζήτημα για την εταιρεία. Υπήρξε ένα πρόβλημα. Όσοι γνωρίζουμε και παρακολουθούμε, ξέρουμε ότι έγινε αυτό και υπήρξε και έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση του τότε του Δήμου Καλαμάτας. Η εταιρεία μπορεί να είναι άψογη, μπορεί να είναι καλύτερη, δεν αμφισβητώ τίποτα. Όμως σίγουρα απαιτείται ένα ερώτημα, μία απάντηση στο ερώτημα, πως η τρίτη εταιρεία δεν ήταν μία εταιρεία της Πελοποννήσου, δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο, μικρό είναι το έργο, και πήγαμε στη συγκεκριμένη εταιρεία από την Αθήνα. Ναι, πρώτα για κυρία. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η διαδικασία εκτάκτων αναγκών, άρθρο 32, και εκεί το οποίο, και εκείνο το οποίο λέει ο νόμος είναι το ότι μπορούμε να φωνάξουμε εταιρείες οι οποίες άμεσα μπορούν να ανταποκριθούν στην διαδικασία εκτέλεσης του έργου και της αποκατάστασης δηλαδή της ζημιάς. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, δεν γράφει πουθενά νόμος ότι δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιον από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Πάτρα, από οπουδήποτε. Εννοείται. Η εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται στην περιοχή μας. Ήδη είχε ολοκληρώσει ένα έργο ίδρυψης, τα οποία είχαμε εμείς στα πούληθρα και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μαζί του. Άρα έχουμε ήδη με την εταιρεία αυτή. Ναι. Και μάλιστα δηλαδή η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή. Επειδή η εταιρεία αυτή είχε μηχανήματα που άμεσα μπορούσε να τα διαθέσει, βρεθήκαμε σε συνεννόηση και ζητήσαμε αν μπορεί να ανταποκριθεί. Ζητήσαμε επόμενα δηλαδή και τις προσφορές αυτής της εταιρείας και τις εταιρείες που είναι από την Αρκαδία, από την Πελοπόννησο. Έτσι. Έγινε διαδικασία όλη και γι' αυτό ανατέθηκε σε αυτήν την εταιρεία. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Και έτσι, σας παρακαλώ πολύ να δημοσιευτεί σήμερα αυτή η απόφαση, επειδή υπάρχει σε εξέλιξη ένα φαινόμενο στην κόμη. Όπου τη Δευτέρα ο εργολάβος να μπορέσει να βρεθεί στον τόπο, έτσι ώστε να ανταποκριθεί δηλαδή στα αρκετά δηλαδή την διαδικασία. Δευτέρα, Τρίτη, μπαίνει ο εργολάβος. Δευτέρα πάνε τα μεγαλύτερα του εργολάβου. Η απόφαση να γραφτεί σήμερα, να γραφτεί σήμερα, και ο εργολάβος να μπει Δευτέρα. Δεύτερο ερώτημα. Κάναμε 6 μήνες από τη θεομηνία για να προχωρήσει το μίνιμουμ να μπορούν να περνάνε από το ποτάμι. Και τώρα θα καθαριστεί και να κάνουμε την προσευχή μας να μην βρίξει πολύ το Γενάρη και το Φλεβάρι και το Μάρτιο. Το συνολικό έργο στην περιοχή, που είναι και Δήμου και Περιφέρειες, που από ό,τι φαίνεται θα έχει και μεγάλα ποσά. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες μελετών έτσι ώστε το Πάσχα να δούμε αν μπορεί να ενταχθεί και τι για να αντιμετωπίσει τη συνολικά η κατάσταση. Κύριε Κότηκα, αυτό που γίνεται τώρα είναι η άμεση αντιμετώπιση των επιγόντων θεμάτων. Δεν ξαναλέω αυτά που παίρνει για τη συνεργασία με το Δήμο. Έχω προχωρήσει σε μια διερεύνηση της ανάγκης για την σύνταξη μελέτης για όλο το ρέμα. Κατά καλή, δεν λέω τύχη, κατά καλή συγκυρία υπάρχει το τοπογραφικό υπόβαθρο από προηγούμενη μελέτη που έχει συνταχθεί από την Πελοπόννησος ΑΕ για την περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε μια μελέτη οριοθέτηση και διευθέτηση γρηγορότερα και οικονομικότερα. Και μάλιστα είναι ικανοποιητική αυτή η μελέτη που υπήρχε, δεν αφορούσε τα έργα στο ρέμα αυτό. Έχουμε εικόνα του τι δαπάνη θα ήταν αυτή έτσι ώστε να γίνει η συγκεκριμένη μελέτη. Το έργο θα είναι πολύ μεγάλο προϋπολογισμού. Η πρόθεση είναι να προχωρήσουμε το συντομότερο στη σύνταξη της συγκεκριμένης μελέτης, εκμεταλλευόμενοι το υπόβαθρο που υπάρχει, έτσι ώστε να υπάρχει έτοιμο ένα πλαίσιο επεμβάσεων που θα μπορούν να γίνονται συνολικά, που νομίζω θα είναι δύσκολο, είτε μεμονωμένα στα θέματα που υπάρχουν στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη επέμβασης. Δεν νομίζω ότι μια μελέτη αυτής της κατηγορίας θα μπορεί να μας δώσει την ώρα να ξεκινήσουμε το Πάσχα. Διότι οι οριοθετήσεις των ρευμάτων και οι διευθετήσεις έχουν πάρα πολύ γραφειοκρατία. Αλλά μπορώ να ξεκινήσουμε άμεσα από τις μελέτες. Ο κύριος Δομελιώτης. Εγώ δεν ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Παναγιά και θεωρώ ότι εκπροσωπείται τους κατοίκους στην προηγούμενη περίπτωση. Τι χρονοδιάγραμμα έχει το έργο και πότε υλοποιείται το έργο. Αυτό δεν θέλετε να ξέρετε κι εσείς. Πότε θα γίνει το έργο και τι θα γίνει.
θα καθαριστεί το ρέωμα, θα γίνουν κάποια γεφύρια γιατί πρέπει να γίνουν. Είναι τρία γεφύρια από ό,τι γνωρίζουμε να γίνουν. Και να καθαριστεί το ρέωμα, όταν δεν το γνωρίζουμε όλοι το ρέωμα. Συνέχιση. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Συν την παρέμβαση σε αγροτικό, στο δημοτικό δίκτυο. Ωραία, το έχω ένα διάγραμμα για να γνωρίζουμε πότε θα είναι. Πριν απαντήσω, αν πάμε να σα ρωτήσω, να ρωτήσω, συγγνώμη, πόσα γεφύρια, τι θα γίνει, πόσα γεφύρια, γιατί είναι 3-4 γεφύρια να γίνουν εκεί. Θα σας ενημερώσω, κύριος Πανοπλιάς, είναι ο λόγος που η μελέτη χρειάστηκε να ανασυνταχθεί, ήταν ακριβώς για να αντιμετωπίζει τα θέματα των γεφυριών, διότι το να κάνεις μια μελέτη σε χαλασμένο βρώμα και να λες θα βάλω άσφαλτο πάνω στο χαλασμένο γεφύρι, δεν στέκει, δεν λέω κάτι άλλο, δεν στέκει. Κύριε Πανοπλιά. Λοιπόν, θα γίνει καθαρισμός του ποταμού εκεί που έχουν γίνει οι ζημίες. Ναι. Υπήρχε ένα πρόβλημα μεταφοράς, δηλαδή το αμοχαλίκο, το οποίο δεν υπήρχαν χώροι απόθεσης. Όπου μπορέσουμε να αποθέσουμε τα αμοχάλικα, τα οποία είναι πάρα πολλά, γιατί έχει, δηλαδή, το ποτάμι πλέον έχει χωθεί, έτσι, θα το καθαρίσουμε και όλα τα υλικά, ό,τι μπορούμε να βάλουμε στις όφες για την προστασία για τα επόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, θα το κάνουμε. Κατασκευάζουμε σηματοκιβώτια στο επαρχιακό δίκτυο, αυτό που πηγαίνει προς Κόμη, εκεί το οποίο δηλαδή έχει κοπεί. Εντάξει, έχει κοπεί αυτό, οπότε δηλαδή θα το φτιάξουμε. Κατασκευάζουμε δύο σωληνοτά συν ένα κυβώτιο στα σημεία στα οποία έχει πάει τον αγροτικό δρόμο και εκεί που υπάρχουν, δηλαδή που πηγαίνουν οι κτηνοτρόφοι για να πάρουν δηλαδή το γάλα τους κτλ. Προσπαθούμε να κάνουμε και θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη σε σημεία όπου δεν μπορούμε να κάνουμε άμεση παρέμβαση στο ποτάμι, καθώς δηλαδή το ποτάμι έχει φτάσει πολύ, έχει πάει όλο τον δρόμο σχεδόν τον αγροτικό και έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο, με τους πολίτες και με αυτούς τους ιδιοκτήτες που υπάρχουν, έτσι ώστε να κάνουμε μια μικρή παράκαμψη, έτσι ώστε όταν έρθουμε να κάνουμε την οριστική αποκατάσταση σε συνεργασία με το Δήμο, τότε δηλαδή να είμαστε έτοιμοι. Αλλά μέχρι τότε, επειδή δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες να μην πηγαίνουν στις δουλειές τους και να μην πηγαίνουν στα χωράφια τους, έτσι πρέπει όμως να τους δώσουμε μια λύση. Και αυτή είναι μια λύση την οποία θα τη δούμε επί τόπου όταν θα αρχίσει πλέον να δουλεύει ο εργολάβος. Ασφαλτοστρώνουμε, επειδή δηλαδή αυτές οι εργασίες οι οποίες γίνονται μας δίνουν τη δυνατότητα, ασφαλτοστρώνουμε και ένα τμήμα το οποίο είναι από τον 111. Μέχρι εκεί που έχουμε ξεκινήσει, να ολοκληρώσουμε και ένα τμήμα της επαρχιακής οδού, η οποία πηγαίνει προς Κόμη, η οποία είναι χαλασμένο, και να καθαρίσουμε τα δύο γεφύρια τα οποία βρίσκονται επί της 111. Το ένα γεφύρι το οποίο ήδη το έχουμε καθαρίσει, αλλά θα δούμε πώς θα το διαθετήσουμε, και το άλλο το γεφύρι το οποίο είναι λίγο πιο ψηλά, Πιο πάνω, προς την κόμη, το οποίο θα τη δούμε αυτό το πράγμα. Αυτές είναι οι εργασίες. Τσιμετοστρώσεις, τεχνικά, καθαρισμός, τα υλικά να πάνε στις όχθες, δηλαδή για να μπορέσουν να γλιτώσουμε αν υπάρξει κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο, έτσι, για την άμεση αποκατάσταση, για την προσωρινή. Ναι. Αυτό τώρα που είπε ο Αντιπεριφερειάρχης ισχύει δηλαδή, έτσι. Υπάρχει η μελέτη η οποία θα βγει αργότερα, η οποία είναι διαθέτηση οριοθέτηση, γιατί για να κάνεις εργασία στα ποτάμια πρέπει να έχεις οριοθέτηση και διαθέτηση, για να έχεις όμως διαθέτηση και οριοθέτηση χρειάζονται κανένα δύο χρόνια, γιατί εκείνα τα οποία μας πηγαίνουν πολύ μακριά είναι οι αδειοδοτήσεις, οι περιβαλλοντικές, και οι οποίες πρέπει δηλαδή να κινηθεί η διαδικασία που πρέπει να έχει μεγάλο χρόνο. Αυτό. Νομίζω ότι από τις τοποθετήσεις όλων έχει διατυπωθεί με σαφήνεια ότι πλέον αυτό το έργο θα πάρει μια οριστική λύση, γιατί σίγουρα οι πρόχειρες παρεμβάσεις και οι πρόχειρες λύσεις δεν θα φέρουν την ολοκληρωτική λύση που θέλετε και εσείς για την περιοχή σας. Ελπίζω αυτή η τροποποίηση που άκουσα πριν από λίγο και την υποστηρίζει και ο κ. Πανοπλιάς, ότι είναι προς το καλύτερο, αφού δεν είναι μόνο ασφαλτικά, αλλά βάζουμε και άλλες εργασίες, να φέρει καλύτερα αποτελέσματα προσωρινά. Σίγουρα όμως το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει μία μελέτη η οποία ήδη είναι σε οριμότητα που αφορά τη διευθέτηση και την οριοθέτηση του ποτάμου. Αυτό, αν δεν υπήρχε,
Ό,τι και να λέγαμε εμείς εδώ, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Ας πάμε λοιπόν τώρα με αυτό το ποσό που σίγουρα δεν είναι επαρκές, αυτό το ομολογούμε όλοι, να ξεκινήσουμε το έργο και να ολοκληρώσουμε αυτή την παρέμβαση και να είμαστε όλοι σε επαγγείλυνση και να βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα. Καταλαβαίνω ότι και η Περιφερειακή Αρχή το έχει αυτό στην προτεραιότητα. Να μπούμε σε ένα μεγάλο έργο, αυτό που λέει και ο κύριος Γόρυγας, και το λέει έτσι με λίγο δικό του τρόπο, αλλά έτσι πρέπει να γίνει, ολοκληρωμένη παρέμβαση πρέπει να γίνει, για να τελειώνουμε με την περιοχή σας. Πότε θα γίνει αυτό, πότε θα ξέρετε. Η οποία ξέρετε και εγώ τόσα χρόνια ακούω κόμι, πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα με την κόμι. Έχει οριμάσει πια, βλέπω, δεν έχει σημασία τώρα, ούτε μεταξύ μας θα κάνουμε διαγωνισμό ποιος ενδιαφέρεται περισσότερο, όλοι ενδιαφερόμαστε. Αλλά για τους κατοίκους το σημαντικό είναι να γίνει και να ολοκληρωθεί το έργο. Οπότε κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε με την εισήγηση και ζητάμε και από τις υπηρεσίες, κύριε Παρουφιά, το κάνετε απλώς το επισημένο, να υπάρχει σε αυτό το έργο πολύ συχνή επίβλεψη για να ολοκληρωθεί γρήγορα. Θα πρέπει να πιστεύουμε ότι σε 1,5 μήνα θα ολοκληρωθεί.